Πάμε λοιπόν αμέσως στη Γερμανία και να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, μας ακούς? Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα μας πεις για μια σύλληψη στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές έχουν συλλάβει έναν Ισλαμιστή, ο οποίος ετοιμαζόταν μάλιστα να κάνει και χτύπημα. Ναι, καλό μεσημέρι. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας στην πόλη Ντουίσμπουργκ τις έβαλαν σε διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 29χρονο Ταρίκ Ες. Ο Ταρίκ Ες, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι αραβικής καταγωγής αλλά γερμανός υπήκοος, ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ του Ισραήλ με ένα αυτοκίνητο. Θα έπεφτε δηλαδή με ένα αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος το οποίο ήταν συγκεντρωμένο για, σε αυτή τη συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό σχεδίαζε να κάνει και να σκοτώσει όσο πιο πολλούς μπορούσε. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός έχει μεγάλο παρελθόν. Υπήρξε μαχητής του ISIS με το ψευδώνυμο Ομπάμα ο Γερμανός. Πολέμησε 4 χρόνια με τον ISIS στη Συρία. Ο ISIS μάλιστα του είχε αφιερώσει και ένα ειδικό βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ με τον ίδιο να ποζάρει δίπλα σε αποκεφαλισμένους ανθρώπους. Γύρισε το 16 στη Γερμανία, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή, την οποία εξέτησε, βγήκε και ετοιμαζόταν και πάλι να κάνει μια τρομοκρατική επίθεση πριν συλληφθεί. Mm-hmm.